Μια εικόνα των δράσεων αλλά και των σχεδιασμών που θέτει με την έλευση του 2018 η Περιφέρεια για τον τομέα της Μέρημνας δίνει η Αντιπεριφερειάρχης Γιούλα Μητροκώστα. Η κυρία Μητροκώστα σε δηλώσεις της αναφέρθηκε σε όλα όσα έχουν γίνει από πλευράς της Περιφέρειας και τη στήριξη των κοινωνικών δομών, ενώ αναφέρθηκε και στα όσα προγραμματίζουν. Αυτό το διάστημα, όπως είπε, προσπαθούν να βοηθήσουν το κοινωνικό σύνολο μέσα από διάφορες δομές. Σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Μέρημνας αλλά και άλλες υπηρεσίες της Περιφέρειας, κάνουν ό,τι καλύτερο μπορούν για τον συνάνθρωπο. Η κυρία Μητροκώστα, δοθείς της ευκαιρίας, ανέδειξε και τη συνολική προσπάθεια ώστε να δοθούν ενισχύσεις σε όλους και στα άτομα αμαία. Αναφέρθηκε στη στέγηση της ΕΛΕΠΑΠ αλλά και στη συνεργασία που έχει με την κυρία Μπέγκα, ενώ προανήγγειλε ότι στο επόμενο διάστημα οι στέγες θα τεθούν και κανονικά σε λειτουργία. Είναι αλήθεια ότι αυτό το διάστημα που έχω την ευθύνη της συγκεκριμένης αντιπεριφέρειας, προσπαθήσαμε δυνατά με τη συμβολή, με τις εντολές του Περιφερειάρχη να βοηθήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο. Οι δομές που έχουμε έχουν ένα ευρύ φάσμα πέρα από τα ιδρύματα τα οποία φιλοξενούν άτομα με ειδικές ανάγκες, με διανοητικές δυσκολίες, με κινητικά προβλήματα. Έχουμε τις Ιερές Μητροπόλεις σε όλη την Ήπειρο, οι οποίες έχουν και αυτές τα γυροκομεία, άλλους χώρους που βοηθούν και αυτοί οι συμπολίτες. Νομίζω κάναμε μια εξαιρετική δουλειά σε συνεργασία και με την Διεύθυνση Κοινωνικής Μέρημνας της Περιφέρειας Ήπειρου και σε συνεργασία με όλες τις αντίστοιχες υπηρεσίες της Περιφέρειας σε όλους τους νομούς. Βοηθήσαμε ουσιαστικά σε διάφορα θέματα, από πιο απλά μέχρι πιο ουσιαστικά. Έχουμε θέματα πολλά. Υπάρχουν τα άτομα, οι ευπαθείς κοινωνικά ομάδες, οι ομάδες οι οποίες δυστυχώς βιώνουν τον κοινωνικό αποκλεισμό και τη φτώχεια περισσότερο τώρα βάσει της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης. Και έχουμε τους Ρωμά, έχουμε άλλες κατηγορίες πληθυσμού, οι οποίες μέσα από προγράμματα, μέσα από συνεργασίες με τα αντίστοιχα αρμόδια υπουργεία, όπως το Υπουργείο Εργασίας, το Υπουργείο Υγείας μέσω του Τμήματος Κοινωνικής Αλληλεγγύης, προσπαθούμε να βοηθήσουμε ουσιαστικά. Εδώ και τοπικά και σε όλη την Ήπειρο είχαμε τα κοινωνικά φροντιστήρια για να βοηθήσουμε και να ανακουφίσουμε επίσης τις οικογένειες που δεν έχουν έτσι τη μεγάλη ευχαίρεια να ανταποκριθούν, να βοηθήσουμε τα παιδιά αυτά τα οποία έχουν διάθεση για μάθηση και πραγματικά και μέσα από τα άτομα που ήταν στα κοινωνικά φροντιστήρια, τους μαθητές αυτούς. Είχαμε και επιτυχίες στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Έχουμε βέβαια θέματα που υπάρχουν και στις δομές αυτές που έχουμε, όπως είναι κτηριακά, κάποιες άλλες μικροδυσκολίες που μπορεί να αντιμετωπίζουν, όπου εκεί παρεμβαίνει πάντοτε και οι υπηρεσίες εδώ της Περιφέρειας και βοηθάνε, έτσι ώστε κέντρα υγείας που υπάρχουν παντού, έχουμε κάνει μια εξαιρετική δουλειά να δούμε τις ανάγκες, να δούμε το προσωπικό, τα μηχανήματα, σε συνεργασία και με την ΕΚΤ ΥΠΕ και με το αρμόδιο Υπουργείο, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και εμείς ως Περιφέρειας από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο που μπορούμε, έτσι ώστε τα κέντρα υγείας να λειτουργούν σωστά. Και σιγά σιγά και μέσα από το Υπουργείο μπορούν να επανδρωθούν με προσωπικό, έτσι ώστε να μπορούν να είναι πιο αποτελεσματική παροχή υπηρεσιών υγείας. Εμείς υπάρχει ένα εθνικό μητρό, το οποίο έχουμε χαρτογραφήσει όλες τις δομές και τους φορείς που έχουμε και εμείς ως περιφέρεια και προσπαθούμε πραγματικά να είμαστε δίπλα. Σε όποιο αίτημα, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, να δώσουμε λύσεις, να βοηθήσουμε και να ανακουφίσουμε έτσι και την καθημερινότητα των συμπολιτών μας. Και προσπαθούμε. Ο στόχος ο δικός μου για το 2018 είναι πραγματικά θα ξεκινήσω με κάποιες επισκέψεις, θα συνεχίσω και θα ολοκληρώσω σε αυτές τις δομές σε όλη την Ήπειρο που είχα ξεκινήσει και πριν τη χρονιά που έφυγε, μαζί με τους υπηρεσιακούς παράγοντες, να δούμε, να καταγράψουμε και να δώσουμε λύσεις, όπως σας είπα και πριν, από πιο μικρά μέχρι λίγο μεγαλύτερα, θέματα τα οποία μπορούμε εμείς ως περιφέρεια να βοηθήσουμε. Επίσης, ό,τι άλλο παρουσιάζεται και στην καθημερινότητα και σε καθημερινή βάση εδώ, είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε. Είμαστε πραγματικά ουσιαστικά χρήσιμοι στους συμπολίτες μας και να μπορέσουμε να ανακουφίσουμε λίγο αυτή τη δύσκολη καθημερινότητα και σε ατομικό επίπεδο σε κάποιους, αλλά και γενικότερα μέσα από τις δομές. Έχουμε μια άριστη συνεργασία με τις Ιερές Μητροπόλεις και των Ιωαννίνων, με τον Σεβασμιότατο και όλους τους υπόλοιπες Ιερές Μητροπόλεις σε όλη την Ήπειρο. Τους ευχαριστώ θερμά και όλες τις υπηρεσίες και τα αντίστοιχα ιδρύματα και φορείς που έχουν στην εποπτεία τους. Συνεργαστήκαμε άψογα όλο αυτό το διάστημα και ευελπιστώ στη συνέχιση. Προσπαθούμε πραγματικά και δουλεύουμε σαν αλυσίδα. Ο Περιφερειάρχης, εμείς, οι υπηρεσίες και όλοι οι φορείς και οι δομές να δώσουμε λύσεις. Έχουμε την ΕΛΕΠΑΠ, η οποία κάνει εξαιρετικό έργο. Θυμάστε που κάναμε έτσι μια μεγάλη εκστρατεία για να παρουσιάσουμε και τις στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης που έχουν δημιουργηθεί στο χώρο της ΕΛΕΠΑΠ. Ευελπιστούμε στην άμεση ανταπόκριση και να λειτουργήσουν όπως πρέπει, έτσι ώστε να δώσουν βοήθεια και να υπάρχουν τα άτομα τα οποία έχουν ανάγκη και αντιμετωπίζουν νοητικά ή κινητικά προβλήματα από όλη την Ήπειρο, να μπορούν να έχουν μια
θέση μέσα σε αυτές τις στέγες, να βιώσουν σε ένα όμορφο ασφαλές περιβάλλον, παράλληλα με τη διαβίωσή τους, να μπορούν να πάρουν και κάποιες μικρές, έτσι σαν τέχνη, κάποιες δραστηριότητες, όπου θα νιώθουν χρήσιμοι. Και εμείς πραγματικά τους θέλουμε όλα αυτά τα άτομα που φιλοξενούνται στις δομές, και πιστέψτε, οι δομές μας σε όλη την Ήπειρο λειτουργούν πολύ σωστά. Δεν έχουμε προβλήματα ιδιαίτερα, λειτουργούν με σεβασμό στο κάθε παιδί, στον κάθε ηλικιωμένο. Και θέλουμε πραγματικά να συνεχίσουμε έτσι ώστε όλα αυτά τα άτομα να νιώθουν χρήσιμα και να μην θεωρούν τον εαυτό τους ξεκομμένο από την τοπική κοινωνία σε κάθε περιοχή. Νομίζω λίγο χρονικό διάστημα απομένει για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε, και υπάρχουν και κάποιες σκέψεις. Πριν λίγο είχα εδώ και την πρόεδρο της ΕΛΕΠΑΠ, την κυρία Μπέγκα. Δρομολογούμε κάποια πράγματα, η περιφέρεια, ο περιφερειάρχης είναι δίπλα σε όλα, και εμείς να βοηθήσουμε να ξεκινήσουν οι στέγες και κάποια άλλα συνεργασίες που θα κάνει η ΕΛΕΠΑΠ, η περιφέρεια και με τα νοσοκομεία, με αντίστοιχες κλινικές, με γιατρούς, εξειδικευμένο προσωπικό, όπου θα παρέχουν υψηλού επίπεδου υπηρεσίες υγείας στα άτομα που θα φιλοξενούνται μέσα.